Η εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης πραγματοποίησε χθες στην Αλεξανδρούπολη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Γιώργος Μαρκόπουλος μίλησε για την πορεία του έργου Χρυσού στο Πέραμα, λέγοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις είναι πολύ θετικές για την υλοποίηση του σχεδίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα έργο που είναι απολύτως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τους στόχους της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκης ΑΕ αλλά και για το έργο Χρυσού στο Πέραμα, μίλησε για άλλη μια φορά σε εκδήλωση που έγινε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Διευθυντής των Χρυσορυχίων Θράκης Γιώργος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Μαρκόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το 2013 θα είναι μια γόνιμη χρονιά με θετικές εξελίξεις. Εξελίξεις που, όπως είπε, θα δώσουν δουλειά άμεσα σε 200 άτομα και έμεσα σε 800 άτομα στην περιοχή. Θέλω να σε ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Και σε εσάς και στις οικογένειές σας, βασικά υγεία. Θέλω να ευχηθώ και σε εμάς περισσότερο με μια καλή άδεια για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο που θα δώσει ανάπτυξη σε όλη την περιοχή, που θα βοηθήσει τη χώρα μας αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά κοντά και σας μεταφέρω αυτή την αισιοδοξία μου. Πιστεύω πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να το γιορτάσουμε στο Πέραμα σε μια πιο μεγαλύτερη συγκέντρωση, να κάνουμε και κάτι παραγωγικό για τον τόπο, γιατί ως τώρα. Έως τώρα μιλάμε, αλλά δεν έχουμε κάνει κάτι παραγωγικό. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προσλάβουμε, όπως λέμε, 200 άτομα, γιατί το ξαναπαραλαμβάνω, που ακούγονται τόσα πράγματα τόσο καιρό, και να δουλέψουν κι άλλοι 800 άνθρωποι γύρω από το έργο. Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε πως η εταιρεία φαίνεται να πλησιάζει προς ένα αίσιο τέλος, καθώς όλοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για το έργο Χρυσού στο Πέραμα. Ένα έργο που θα αποφέρει, όπως είπε, πολλά κέρδη όχι μόνο στην εταιρεία αλλά και στην τοπική κοινωνία, σεβόμενο πάντα το περιβάλλον. Όσο για τους τυχερούς της βραδιάς, αυτοί ήταν τρεις και ο καθένας κέρδισε από μία χρυσή λίρα. Απόψε είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Η εταιρεία γιορτάζει το 2013, που ελπίζω και όπως φαίνεται θα είναι και ο γούρικος χρόνος της εταιρείας, για να πάρουμε την περιβαλλοντική άδεια, να ξεκινήσει η εργασία που θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή. Η εταιρεία είναι έτοιμη να αρχίσει το έργο, να προσλάβει τον κόσμο. Οι θέσεις εργασίας όχι μόνο είναι 200, αλλά μεγαλώνουν κάθε μέρα με τις δυνατότητες που παρέχει το έργο. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι δεδομένη. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.